Αυτό είναι ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 150 κιλοβάτ, το οποίο χτίστηκε τώρα τον Ιανουάριο. Είναι μια επένδυση που συνδέθηκε με το δίκτυο της ΔΕΗ στο τέλος του Ιανουαρίου και παράγει κανονικά ρεύμα. Έβαλε αγγελία στην εφημερίδα και πουλά το φωτοβολταϊκό πάρκο που δημιούργησε πριν από περίπου 4 μήνες στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Η έκτακτη φορά 30% στον τζίρο των φωτοβολταϊκών και τα υψηλά επιτόκια για τη δανειοδότηση της επένδυσης σε αυτή τη χρονική περίοδο την καθιστούν ασύμφορη, μας λέει. Η κρίση που υπάρχει σήμερα σε όλο το, φάσμα της ελληνικής οικονομίας αναγκάζει να κάνουμε διαφορετικές κινήσεις και σίγουρα κάποια πρέπει να ρευστοποιήσουμε ώστε να έχουμε μια δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων και να υποστηρίξουμε την πληρωμή των φόρων, των δανείων που έχουμε πάρει. Είναι αναγκαστικό αυτό. Όσοι έχουν πάρει δάνεια με επιτόκιο που ξεπερνά το 11% για τα φωτοβολταϊκά, μετά και την επιβολή της έκτακτης εισφοράς, θα αναγκαστούν να πουλήσουν την επένδυση για να μην καταστραφούν, υποστηρίζει ο Γιώργος Αλεξόπουλος. Ο μικρός επενδυτής δεν έχει πρόσβαση σε κεφάλαια, δεν μπορεί να υποστηρίξει με κεφάλαια την επένδυσή του, αναγκάζεται με τα σημερινά δεδομένα να πληρώσει ακόμα και φόρους και ΦΠΑ, τα οποία δεν έχει εισπράξει. Θα μας πάρουν όσο την επένδυση αυτή που έχουν ρευστό, λένε οι μικροεπενδυτές. Για μας σημαίνει καταστροφή, γιατί έχουμε υψηλό δανεισμό, τραπεζικό δανεισμό, τον οποίο πρέπει να εξυπηρετήσουμε. Έχουμε κάποια λειτουργικά έξοδα στις επιχειρήσεις αυτές και δεν μπορούν να συνεχίσουν να είναι βιώσιμες. Οι επενδυτές των φωτοβολταϊκών δεν πιστεύουν πως το χαράτσι θα έχει προσωρινό χαρακτήρα. Όπως λένε, θα διαρκέσει χρόνια και ουσιαστικά θα είναι η ταφόπλακα της επένδυσης, καθώς θα την καθιστά ζημιογόνα. Στην Κρήτη, οι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών πάρκων ζητούν να επανεξεταστεί η φορολογία, η οποία, όπως λένε για τους νέους επενδυτές, θα ξεπεράσει το 40%. Κανείς δεν θα μπορεί να πάρει δάνειο για να δημιουργήσει επιχείρηση, υποστηρίζουν. Με αυτές τις εισφορές είναι αδύνατο να επιβιώσουν αυτές οι επενδύσεις, οι δικές μας που ήδη λειτουργούν, και όσες είναι να γίνουν, ασφαλώς δεν θα γίνουν, διότι θα είναι ζημιογόνες. Όσο για τους αγρότες, η κυβέρνηση το 2010 τους παραχώρησε άδειες φωτοβολταϊκών πάρκων για την ενίσχυση του εισοδήματός τους. Σήμερα κινδυνεύουν να χάσουν, όπως λένε, και τα σπίτια τους για να ξεχρεώσουν. Λέει η κυβέρνηση ότι είναι για 2 χρόνια. Εδώ στην Ελλάδα ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Τι να πιστέψουμε? Όχι, φυσικά δεν πιστεύουμε. Τίποτα δεν πιστεύουμε. Να πληρώσουν φόρο όσοι αποδεδειγμένα έχουν κέρδος μετά την αποπληρωμή των χρεών, λένε οι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών πάρκων που ζητούν μείωση του ποσοστού φορολόγησης και ανάλογη επιβάρυνση των υπόλοιπων εναλλακτικών πηγών ενέργειας.